νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία τη σημερινή κινητοποίηση απέναντι στην επίσκεψη των Αμερικανών αξιωματούχων και της κυβερνητικών. Νομίζω ότι σε μια ιδιαίτερη δεδομένη χρονική στιγμή είναι τουλάχιστον προκλητικό το να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Εύρο. Για μας η γενεσιουργός αιτία του πολέμου της προσφυγιάς, του ξεριζωμού και όλων των δεινών που τα τελευταία χρόνια βιώνουμε πάρα πολύ έντονα και στην περιοχή μας. Νομίζω το ότι επίσης πρόκληση αποτελεί το ότι ενώ γίνονται όλα αυτά επί της ουσίας, αυτό που γίνεται είναι μια ακόμη επιθεώρηση στο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο των Αμερικάνων, όπως οι ίδιοι μας ανακοίνωσαν, δηλαδή το λιμάνι, και το πιέγονται το πόσο καλύτερο θα αξιοποιηθεί. Πιέγονται γιατί αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν πρόοδες πολέμου απέναντι στη Ρωσία και βλέπουν ότι όλο το παιχνίδι το οποίο στείνεται ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο δυναμικά θα πρέπει πολύ γρήγορα να αξιοποιηθεί η κυβέρνηση με την συμφωνία την αμυντική που έχει υπογράψει, ούτε ώστε το λιμάνι να μετατραπεί σε αυτό που θέλουμε, δηλαδή σε μια γρήγορη επιχειρησιακή βάση, ούτε ώστε να μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να κοιτάνε απέναντι τον αντίπαλό τους. Κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου και της κοινή δήλωση ΕΕ Τουρκίας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ατελέσφορη και έχει καταστεί ανενεργή. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, την πρώτη στιγμή που έχει ξεκινήσει όλο αυτό το κύμα της προσφυγιάς εξαιτίας των πολέμων των οποίων εντείνονται, στη Συρία αλλά και στην περιοχή, να μην ξεχνάμε ότι επίσημα μπορεί να αναγνωρίζεται μόνο ο πόλεμος στην Συρία, αλλά πραγματικά η γύρω περιοχή είναι μια αιτία πολέμου, είτε φιλίων διαμαχών, είτε γενικά υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Είναι μέσα στο Αφγανιστάν, μέσα στο Ιράκ, μέσα στο Ιράν, μέσα στη Λιβύη, μέσα σε μια σειρά χώρων της Αφρικής. Υπάρχει κύμα ξεριζωμένο, οι οποίοι πραγματικά από το 2014 και έντονα το 2015 επισκέπτονται τη χώρα μας, θέλοντας απλά και μόνο να πάνε να βρούμε μια καλύτερη τύχη και μια καλύτερη ζωή. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Ερντογάν αξιοποιεί ένα κομμάτι αυτού του κόσμου, των ξεριζωμένων, ως εργαλείο, ως όπλο απέναντι, ασκώντας πίεση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγνωρίζει την επέμβαση η οποία γίνεται στη Συρία και θέλοντας πραγματικά να κάνει, και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, να αξιοποιήσει δηλαδή μια καινούργια συνοριακή γραμμή. Δηλαδή φτιάχνεται αυτή τη στιγμή μια χερσαία ζώνη μέσα στη Συρία, στην επαρχία του Ιντλίπ, η οποία επί της ουσίας αφισβητεί και τη συνθήκη της Λοζάνης. Τα σύνορα της Τουρκίας είναι κατοχυρωμένα με τη συνθήκη της Λοζάνης και αυτό που γίνεται, εάν τελικά ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται, ολοκληρώνεται, θα σημαίνει μια καινούργια Τουρκία. Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο όσον αφορά τον ελληνικό λαό. Χρειάζονται πολύ ψύχραιμες κινήσεις. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προκατάρχεια, η οποία πολύ εύκολα μπορεί να στηθεί. Ο στρατός και η αστυνομία επιτελεί το έργο τους και νομίζουμε ότι εδώ πρέπει να εμπιστήσουμε τον πρόεδρο, να ακούσουμε τον πρόεδρο του κοινού, γιατί πραγματικά δεν είναι ανάγκη να είναι ο κάθε ένας, ο οποίος δεν ξέρω και τι ρόλο παίζει και είτε από την μία πλευρά είτε από την άλλη, μπορεί πολύ εύκολα να αξιοποιηθεί και να μπλέξουμε σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, η οποία είμαστε ήδη στα πρώτα.